Έχει έρθει και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Γιάννης Δελής, υποψήφιος, εν ενέργεια βουλευτής και υποψήφιος εκ νέου με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Α' Θεσσαλονίκη. Και στον οποίο ευχόμαστε καλή επιτυχία και πανεκλογή. Βεβαίως, καλή επιτυχία και καλή δύναμη, κύριε Δελή. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γιάμαλη και κύριε Παγάνη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Εμείς. Γιάμαλη, πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Παγάνη. Κύριε Δελή, το ΚΚΕ έχει πει ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία, ότι πηγαίνει μόνο του. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών, το επανέλαβε σήμερα και ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ΕΡΤ. Είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε όλες τις συνεντεύξεις όλων των αρχηγών, αλλά προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είπε όμως σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συνέντευξη του Δημήτρη Κουτσούμπα, ότι τα κόμματα της αριστεράς, το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΜΕΡΑ, θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και αν βγαίνουν τα κουκιά, θα κληθούν να αναλάβουν ευθύνη και θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη αν θα στηρίξουν την κυβέρνηση ή αν θα στηρίξουν την προοδευτική κυβέρνηση ή αν θα ανοίξουν τον δρόμο στο Μητσοτάκη να συνεχίσει αυτά που έκανε τα τελευταία 4 χρόνια. Την απάντησή σας παρακαλώ. Μάλιστα. Κυρία Γιάμαλη, όλοι γνωρίζουν σε αυτόν τον τόπο ότι αυτά που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας τα εννοεί. Εν προκειμένου, εννοεί απολύτως και το έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους και με κάθε ευκαιρία. Και τη θέση μας για την κυβέρνηση, για την επόμενη αστική κυβέρνηση της χώρας μας. Τώρα, σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα, αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι χρειάζεται πραγματικά απερίσιο θράσος για να κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Τσίπρας και να απειλεί με έμεσο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ψήφισε, όπως θυμόμαστε όλοι, το τρίτο μνημόνιο, κατακρεούργησε τις συντάξεις, γέννησε τη χώρα μας με αμερικανονατοικές βάσεις, παρέδωσε τα σπίτια στα περιβόητα funds, έκανε ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς και έρχεται τώρα να προτείνει αυτό που ονομάζει ο ίδιος προοδευτική κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν όλα αυτά συνιστούν μια προοδευτική κυβέρνηση. Το βέβαιο είναι ότι συνιστούν μια ακριβώς αντιδραστική κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση δηλαδή η οποία τέτοια θα είναι και την επομένη των εκλογών. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο τι λέμε εμείς, κυρία Γιάμαλη. Το θέμα είναι το τι λέει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ακούσει, ας πούμε, επίλεκτα στελέχη του, τον κύριο Ζαχαριάδη, για παράδειγμα, να λέει ότι τα προγράμματα του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι μη συνθέσιμα. Ή την κυρία Τσαπανίδου, από την άλλη, να λέει ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Να συνηγορεί ως προς αυτό για τα βασικά, τα στρατηγικά ζητήματα. Και η κυρία Μπακουγιάννη. Επειδή και το είπε σε εμένα η κυρία Τσαπανίδου αυτό το οποίο λέτε, ξεχνάτε ναι, λίγο ναι. Το πριν και το μετά με όλο το σεβασμό. Ναι, γιατί ναι, 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 εννοούσε ναι, ότι είναι δύο κόμματα τα οποία έχουν τις ίδιες δυνατότητες να κυβερνήσουν με όρους σταθερότητας. Είναι αυτό που είπε χθες ο κύριος Βενιζέλος, ότι πρόκειται για συστημικά κόμματα τα οποία επί των βασικών, των στρατηγικών, των κύριων ζητημάτων. Δεν έχουν διαφορές και αυτό ο κύριος Βενιζέλος το θεωρεί κατάκτηση του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Με γεια του, με χαρά του. Άρα λέτε και εσείς ότι το τι Τσίπρα στη Μητσοτάκη είναι το ίδιο και το αυτό. Όχι, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό καθόλου. Εσείς το λέτε αυτό. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτά τα κόμματα, δύο κόμματα, ξέρετε, μπορεί να έχουν την ίδια στρατηγική, να έχουν την ίδια πορεία, να προχωράνε προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά να έχουν και επιμέρους διαφορές. Αν θέλετε, για να μπορούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι της δικοματικής εναλλαγής του αστικού πολιτικού συστήματος, πρέπει να έχουν και ορισμένες διαφορές. Μόνο από αυτές οι διαφορές θα είναι, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ όμως, κύριε Δελή, επί δευτερευόντων και ναι. Όχι και τόσο ουσιαστικών ζητημάτων. Εδώ ο κύριος Τσίπρας κάνει και κάτι άλλο. Αυτά που καθορίζουν όμως την καθημερινότητα και την πολιτική, νομίζω ότι δεν υπάρχει παραμικρή διαφορά και το αποδεικνύουν οι θέσεις των κομμάτων αυτών, για παράδειγμα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε κι εσείς, έχει προαπαιτούμενα.
οι εκταμιεύσεις προϋποθέτουν προαπαιτούμενα τα οποία θα ψηφίζονται από την Ελληνική Βουλή. Είναι σωστό αυτό. Είναι έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς. Εδώ όμως βάζει το εξής ο κ. Τσίπρας. Βάζει ένα δίλημα δηλαδή. Συμπληρώνω το ερώτημα που σας έκανε η Αναστασία. Ναι. Είναι προφανές ότι φωτογραφίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Έτσι το έχει αναφέρει μάλιστα νωρίτερα. Πριν να, γιατί θα διαβάσω την αποστροφή του. Θα σας πω αμέσως. Μισό λεπτό. Λέει ο κ. Τσίπρας για τους 5-10 βουλευτές. Που για να έχουμε λέει, την πλειοψηφία που χρειαζόμαστε ώστε να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα σχέδιο προοδευτικής προγραμματικής σύγκλησης, θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη αν θα στηρίξουν αυτή την κυβέρνηση ή αν θα ανοίξουν τον δρόμο στον κύριο Μητσοτάκη με απανωτές εκλογές και για περιπέτειες στη χώρα. Δηλαδή, στην ουσία, πετάει, λέει ότι εδώ θα υπάρξει πολιτική ευθύνη στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, αν προκύψει κυβέρνηση Μητσοτάκη ξανά μετά από απανωτές εκλογικές μάχες. Μόνο που και εδώ έρχεται δεύτερος και καταϊδρωμένος ο κύριος Τσίπρας, γιατί αυτά τα έλεγε και το Πασόκ από τη δεκαετία του 80. Μην ψηφίσετε Κουκουέ, ψηφίστε Πασόκ ή ελάτε μαζί μας για να μην βγει η δεξιά. Και τελικά είδαμε που κατέληξε όλο ναι, αυτό. Ναι, αλλά το πρώτο διάστημα το Κουκουέ αντιμετώπιζε με μια σχετική ανοχή το είναι πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ. Είδαμε που κατέληξε όλο αυτό, κυρία Γιάμαλη. Κατέληξε να συγκυβερνήσουν η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ. Νομίζω ότι είναι ένας. Προεκλογικός επιχείρη έναν προεκλογικό εκβιασμό ο κύριος Τσίπρας. Όλοι κρινόμαστε, αλλά το περιεχόμενο της πολιτικής την οποία στηρίζει και υποστηρίζει τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και το κόμμα του, νομίζω δεν έχει την παραμικρή σχέση με αυτά τα οποία παλεύει και για τα οποία υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Εδώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Δελή. Αν πλησιάζοντας προς τις εκλογές της 21ης Μαΐου διαπιστώσετε ότι υπάρχουν υποψήφοι από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενδεχομένως, δεν ξέρω, να υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις. Αυτό θα το δούμε προϊόντος του χρόνου. Που θα καλούν ψηφοφόρους οι οποίοι παραδοσιακά προτιμούν, ψηφίζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη μία φορά, για να μην βγει ξανά ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αν θεωρείτε ότι αυτό θα συμβεί, τι μπορεί, πώς θα το ερμηνεύσετε, και αν θεωρείτε ότι οι ψηφοφόροι που ψηφίζουν Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος μπορεί να δεχτούν το δίλημα και να ψηφίσουν πράγματι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι ο Μίσος ΚΚΕ ανοιχτά και τίμια κάνουμε τον προεκλογικό μας αγώνα. Δεν κρυβόμαστε. Αυτά που ακούτε να λέμε σήμερα θα τα λέμε και στις 22 του μήνα. Δεν θα αλλάξουμε. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα ίδια πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα για τις μεθόδους τις προεκλογικές του κάθε κόμματος είναι υπεύθυνο το ίδιο το κόμμα. Για τις μεθόδους και τις διαδικασίες που αυτό επιλέγει. Εμείς απευθυνόμαστε στους ψηφοφόρους, κύριε Παγάνη, χωρίς να τους διαχωρίζουμε, χωρίς να τους βάζουμε ταμπέλες κομματικές. Εμείς βλέπουμε μπροστά μας εργαζόμενους, βλέπουμε συνταξιούχους, βλέπουμε νέους, βλέπουμε λαϊκές οικογένειες. Απευθυνόμαστε σε όλους. Και βεβαίως δεν αποκλείουμε, δεν στερούμε μάλλον και δεν έχουμε και καμιά τέτοια πρόθεση να στερήσουμε το δικαίωμα από κανένα να απευθυνθεί και εκείνος. Ο καθένας απευθύνεται όμως όχι μόνο με τα λόγια του, απευθύνεται και με τα έργα του, ιδιαίτερα όσοι κυβέρνησαν και με τις πράξεις του, είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, γιατί και οι αντιπολιτευόμενοι, ξέρετε, κρίνονται. Γιατί όταν έχεις μια αντιπολίτευση, για παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ που έχει ψηφίσει τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, καλά, το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει πάνω από το 70%. Καταλαβαίνετε όταν έρχεται μετά η κουβέντα στη λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση, εντάξει, είναι και λίγο κωμικοτραγική. Αν εξαιρέσετε βέβαια το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο δεν ψηφίζει τα νομοσχέδια που φέρνει η εκάστοτε κυβέρνηση σταθερά και πάγια με τρομακτικές εξαιρέσεις, οι πιθανότητες να υπερψηφιστούν προτάσεις ή άρθρα από τα άλλα κόμματα είναι πολλές. Θέλω να πω. Ψηφίστηκαν και πολλά επί της αρχής, κυρία Γιάμαλη. Η δική σας σταθερή στάση, λοιπόν, μήπως είναι μία στάση η οποία είναι προστατευτική, ως προφανώς και το ποσοστό σας και ως προς τις ιδέες σας, αλλά δεν είναι μία στάση η οποία βοηθά τις περαιτέρω συγκλήσεις. Κατανοώ απόλυτα την κινηματική σας παρουσία, η οποία είναι αποδεδειγμένη και αδιαμφισβήτητη, αλλά μήπως εδώ χρειάζεται και κάτι ακόμα για να αλλάζουν τα πράγματα πέρα από ένα ισχυρό κίνημα το οποίο μακάρι να υπάρχει. Είναι προστατευτική για τους εργαζόμενους η στάση μας μέσα στη Βουλή, όπως είναι αγωνιστική, μαχητική και η στάση μας έξω από τη Βουλή. Αυτό που κάνουμε έξω από τη Βουλή
το κάνουμε με άλλο εννοείται διαφορετικό τρόπο και μέσα στη Βουλή. Υπερασπιζόμαστε δηλαδή τα συμφέροντα των εργαζομένων. Όταν όμως οι κυβερνήσεις αυτές ακολουθούν και ακολουθούν αντικειμενικά, δεν έχουν άλλο δρόμο να βαδίσουν, μια αντιλαϊκή πολιτική, είτε έτσι είτε αλλιώς, σε όλα τα ζητήματα τα ζει ο κόσμος. Τι να λέμε τώρα, να μιλήσουμε για την πράσινη μετάβαση, για την πράσινη ενέργεια, για τους πληστηριασμούς, για την ακρίβεια, για τις συντάξεις που δεν τους φτάνουν, για τους μισθούς που έχουν πέσει στα τάρταρα. Τι νον έργο είναι όλο αυτό? Είναι έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 10-15 χρόνια. Συνεπώς, για να μην μιλήσουμε τώρα για τα ΤΕΜΠΗ και τις ευθύνες της για αυτό το έγκλημα που συνέβη. Συνεπώς, εδώ θα πρέπει όλα αυτά να τα σταθμίσει ο κόσμος, να τα ζυγίσει, να τα μετρήσει και να διαλέξει ποια είναι αυτή η δύναμη η οποία αποδεδειγμένα θα σταθεί στο πλάι του στις 22 του Μάη. Εμείς κοιτάμε στις 22 του Μάη τι θα γίνει, κυρία Γιάμαλη. Mm-hmm. Είναι πολύ αν είναι σημαντική η ημερομηνία της 21ης, άλλο τόσο σημαντική είναι η 22 του Μάη, γιατί στις 22 του Μάη είναι πιθανό να έχουμε μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Τίποτα δεν αποκλείεται. Τα προγράμματα όλων αυτών των κομμάτων μπορούν μια χαρά να συντεθούν και να συνδεθούν. Το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει θα τεθεί από πράγοντες που θα τα ανέφερε, για να υπάρξει ένας νέος γύρος εκβιασμών, για να δυναμώσουν τα άλλα κόμματα, εντάξει, για διάφορους λόγους. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι πού θα βρίσκεται ο λαός την επόμενη μέρα και το πόσο δυνατός θα είναι ο λαός στις 22, στις 23. Κύριε Δελή, ήθελα να σας υποβάλουμε ένα ακόμα ερώτημα πριν σας αφήσουμε. Ναι. Γίνεται η συζήτηση από το αρμόδιο τμήμα του Άριου Πάγου και βεβαίως και για τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως όμως για το κόμμα των Νεοναζί, για το αν θα επιτραπεί να κατέβουν στις εκλογές ή όχι. Ναι. Να σας ρωτήσω λοιπόν αν θεωρείτε ότι αυτή η άμυνα από την πολιτεία και η συζήτηση που θα γίνει αρκεί απέναντι σε αυτού του είδους σχηματισμούς. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Φυσικά και δεν αρκεί. Αυτό που πρέπει να γίνει, το stop, το φραγμό στην αναβίωση του ναζισμού και του φασισμού, θα πρέπει να τη βάλει ο ίδιος ο λαός με το κίνημά του, με τα σωματεία του, με τους φορείς του, τους χώρους δουλειάς, τις γειτονιές, στις σχολές, παντού. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό λέμε εμείς ότι είναι η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του φασισμού και του ναζισμού. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πρόβλημα, όπως ξέρετε κύριε Παγάνη, δεν θα υπήρχε εάν είχε ολοκληρωθεί η δίκη, εάν είχε τελεσυδικήσει δηλαδή η απόφαση. Αυτό δεν έχει γίνει και είχε καταδικαστεί βεβαίως και ο Κασιδιάρης και όλοι αυτοί οι ναζιστοπαρέα. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής με ευθύνη και των δύο προηγούμενων κυβερνήσεων που επί 8 και πλέον ολόκληρα χρόνια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, άφηναν τη δίκη να σέρνεται, να έχουμε συνεδριάσεις μια φορά στις 15 και μια φορά το μήνα, να μην βρίσκουν, να ψάχνουν αίθουσα και να μην βρίσκουν. Κυρία Δελή, αυτό το έχει διαψεύσει η ίδια η δικηγορική ομάδα. Σήμερα δεν θα το συζητούσαμε αυτό. Αντίθετα, αξιοποιείται τώρα από τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και από την αξιωματική αντιπολίτευση, με το δικό της τρόπο, η οποία δεν καταψήφισε αυτή την πρόταση της κυβέρνησης, ψήφισε λευκό. Πρέπει να σας πω, για να αναβιώσουν απαράδεκτες θεωρίες των δύο άκρων, με τις οποίες θεωρίες απαγορεύονται εργατικά κομμουνιστικά κόμματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ, αυτού του προπυργίου της δημοκρατίας, όπως λέγεται, και να υπάρχουν δυνατότητες άμεσης παρέμβασης στην εσωτερική λειτουργία των κομμάτων. Καταλαβαίνετε ότι αξιοποιείται δηλαδή η Χρυσή Αυγή πολλαπλώς, ότι δεν θα μπορούσαμε εμείς να το δεχτούμε αυτό, και όπως σας είπα, η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων αυτών των ναζιστικών μορφωμάτων είναι ο ίδιος ο λαός, και ο ίδιος ο λαός μπορεί να τους στείλει εκεί όπου πραγματικά ανήκουν, στους υπονόμους της ιστορίας. Μάλιστα. Κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Δελή. Καλή δύναμη, ευχόμαστε. Υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχετε τρέξιμο μπροστά τώρα. Έχετε πολύ δύναμη. Α Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή επιτυχία.